ο οποίος έχει χάσει το γιο του, το Δημήτρη. Από τη Δράμα είναι ο κύριος Σλανίδης, Πόντιος. Κύριε Σλανίδη, καλημέρα. Ο τόπος καταγωγής είναι από τη Δράμα και πήγαμε εκεί το Δημήτρη. Εκεί το κυδέψατε? Ναι, ναι. Και πριν μια εβδομάδα είχα κυδέψει και τον πατέρα μου. Χάσατε και τον πατέρα και το γιο μαζί? Μέσα σε 4 μέρες. Μου κάνετε πλάκα τώρα? Όχι, όχι καθόλου. Και πριν 2 μήνες η μητέρα μου. Αλήθεια λέτε τώρα? Σοβαρά, ναι. Δεν ξέρω τι να σας ρωτήσω, αλήθεια σας λέω. Δηλαδή, τι να σας πω τώρα. Για αλήθεια και οικογένεια. Μόνο δύναμη μπορείς να ευχηθείς αυτόν τον άνθρωπο. Πώς είστε, δεν ξέρω, τι να ρωτήσω, τι να ρωτάς τον άνθρωπο αυτό, δεν ξέρω. Πώς είστε? Ο πατέρας μου ήταν και 92, εντάξει. Αν πεις τώρα, παίζει ρόλο ηλικία. Όχι, αλλά πατέρας. Μέσα σε 4 μέρες είχαμε αυτά τα 2 συμβάντα μαζεμένα. Παιδιά άλλα έχετε? Έχω άλλα 2 αγόρια. Μικρότερα από τον Δημήτρη. Μικρότερα από τον Δημήτρη. Πώς είναι τα παιδιά καταρχήν, τα αδέλφια του Δημήτρη? Σε σοκ, πώς να είναι. Ακόμα είναι στρωμένο το κρεβάτι του, κοιμόταν και τα 3 μαζί σε ένα δωμάτιο, μεγαλώσαν μαζί και τον περιμένουν να γυρίσει, να χτυπήσει η πόρτα και να γυρίσει ο Δημήτρης. Πόσο χρόνο είναι τα παιδιά σας, κυρία Σλανίδη, τα μικρότερα? 23 και 20. Η σύζυγος? Κομμάτια. Είναι μητέρα και μια μητέρα είναι χειρότερα από ένα πατέρα, πιστεύω. Δίκιο έχετε, έτσι είναι. Η μητέρα σπαράζει περισσότερο. Πείτε εσείς, τι να πω εγώ τώρα. Τι να πούμε, εγώ θέλω, το έχω ξαναπεί, για τη μνήμη του Δημήτρη και όλων των παιδιών και του φίλου του που ήταν μαζί του, του Σωτήρη που ταξιδεύαν μαζί, να ζητούν ποινικές ευθύνες να φτάσουν μέχρι ψηλά. Δεν μπορεί να βγαίνει ο Καραμαλής, ο υπουργός, και να λέει διασφαλίσαμε την ασφάλεια, να τον ακούν χιλιάδες οικογένειες, παιδιά, και να ταξιδεύουν με το τρένο και να γίνεται αυτό το πράγμα και δεν υπήρχε καμιά ασφάλεια. Και το χειρότερο είναι που βγαίνει ο κύριος Γεωργιάδης, και λέει ότι εντάξει, είπε ένα ψέμα, λέει. Τι να έλεγε, την αλήθεια, λέει ότι. Δηλαδή, είμαστε σοβαροί τώρα. Τι προσπαθούν να κάνουν, να καλύψουν ένα τον άλλον? Δεν γλιτώνουν. Δεν θα γλιτώσουν. Θα τους καταψηφίσει ο κόσμος. Θα τους στείλει από εκεί που ήρθανε. Δεν γλιτώνουν, να τους πείτε. Κύριε... Δεν γλιτώνουν. Η οργή είναι μεγάλη. Όχι η δική μου, όλου του κόσμου. Είναι μεγάλη. Δεν γλιτώνουν. Κύριε Παύλο, σας πήρε κάποιος τηλέφωνο? Ξέρω εγώ που λένε ότι βάλαν ψυχολόγους ειδικούς να μιλήσουν. Όχι, τίποτα. Τίποτα, κανένας. Κανένας. Ούτε κανένας. Από την εταιρεία, ούτε από την εταιρεία. Τίποτα, κανένας. Μα κρύβονται. Πατέρας. Εδώ κρύβονται οι πολιτικοί. Πήγανε κάναν υπουργικό συμβούλιο με κατεβασμένα τα κεφάλια, με κροκοδίλια δάκρυα. Όταν βλέπουν τους πολιτικούς που δουλεύουν, τους κυβερνώντες που δουλεύουν τον κόσμο, θα πάρουν αυτή τηλέφωνο. Να ρωτήσω κάτι τώρα, επιτρέψτε μου τώρα, ντρέπομαι που κάνω και ερωτήσεις. Ειλικρινά ντρέπομαι. Δηλαδή, σας ντρέπομαι όλους εσάς τους συγγενείς. Πραγματικά σας ντρέπομαι. Να μην μας ντρέπετε, γιατί εγώ βγαίνω σε εσάς, γιατί είστε ο μόνος που τους κυνηγάτε ακόμα. Και δεν θέλω να σταματήσετε. Όχι, Γιώργο, να μην ντρέπεσαι. Πρέπει να βγαίνει αυτό προς τα έξω για να δείχνουμε ότι κανένας δεν έχει ενδιαφερθεί για αυτούς τους ανθρώπους μετά από τόσες ημέρες. Ακόμα μόνοι τους είναι. Τα μέτρα που ελήφθησαν για τους συγγενείς, πώς σας φαίνονται εσάς? Όλο το χρυσάφι να μας δώσουν, τα παιδιά μας θέλουμε πίσω. Του κόσμου. Τα παιδιά μας θέλουμε πίσω. Χάθηκαν. Και αυτά τα μέτρα ξέρουμε γιατί τα εξαγγείλανε. Είναι προεκλογικό η καμπάνια τους. Εδώ στο Θεό τους βγαίνουν και κάνουν και γκάλουπ. Πόσα ποσοστά έχουν, δεν τρέπονται λιγάκι? Δεν τρέπονται? Πάνω στα φέρετρα των παιδιών κάνουν γκάλοπ. Γιατί ποσοστά θα πάρουν? Ποια μέτρα, αφού ξέρουμε ότι όλα είναι προεκλογικά αυτά. Φανφάρες προεκλογικές. Μας δουλεύουν όλο τον κόσμο. Το μόνο που σε ενδιαφέρει είναι να μην χάσουν τις καρέκλες τους εκεί μέσα. Γύριστε στη δουλειά? Δεν έχω δουλειά, άνεργος είμαι εδώ και 1,5 χρόνο. Με τι ασχολιώστε πριν? Ήμουν πολιτής εταιρεία ανταλλακτικών. Κατόρθωσαν μέσα σε 4 χρόνια με τους COVID, κλείσαν μια εταιρεία που δούλευε αξιοπρεπή 33 χρόνια, λόγω τζίρου κλείσαν οι άνθρωποι, χάσαμε τις δουλειές μας και τώρα χάνουμε και το παιδί μας. 2 χρόνια μένουμε ασφαλείς στο σπίτι μας, λέγανε. Τι κάναν 2 χρόνια αυτοί, γιατί δεν φτιάξαν τα τρένα 2 χρόνια? Μείναμε ασφαλείς στο σπίτι και μόλις βγήκαμε μας σκοτώσαν τα παιδιά.
Γιατί είναι δολοφονία αυτό που έγινε, έτσι μην κρυβόμαστε. Κυβερνητική δολοφονία είναι. Και δεν παραιτήθηκε κανείς τους. Κανείς τους. Αυτή η ψευτοπαρέτηση του Καραμαλή είναι να είχαμε να λέγαμε. Εσείς, κυρία Σλανίδη, που ήσασταν στον τομέα των ανταλλακτικών, ψάχνετε δουλειά τώρα. Το λέω γιατί μπορεί να μας ακούνε άνθρωποι. Πώς να ψάξω τώρα δουλειά που έχω μια γυναίκα εδώ πέρα στο σπίτι που είχε μόλις 4 μέρες πήγε σε μια δουλειά και τώρα είναι κομμάτια. Πώς θα πάω εγώ να δουλέψω. Μάλιστα. Με τι ψυχολογία. Και ποια δουλειά, τον ΑΕΒ που παίρναμε τηλέφωνο και μας λέγανε ότι καταλήφθηκε αυτή η θέση, καταλήφθηκε η άλλη. Παντού βίσματα, παντού μέσω για να φάει ο ένας τη δουλειά του αλουνού. Να τη χαίρονται αυτή την Ελλάδα που την καταντήσαν έτσι, να τη χαίρονται. Και κάτι να πω για να μην τρώγονται μεταξύ τους για το ποιος φταίει, για το σιδηρόδρομο. Εγώ ξέρω ότι φταίει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Γιατί έκανε μόνο το δίκτυο Θεσσαλονίκη Κωνσταντινούπολη και δεν έκανε το δίκτυο Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Αυτοί φταίνε, να τους πείτε. Η Οθωμανική Αυτοκρατορία αυτή είναι. Γιατί το έχουν πάει μέχρι τον Τρικούπι, πέστε ότι φταίνει η Οθωμανή. Δεν φταίνε αυτοί. Κανένας τους δεν φταίνει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Παύλο. Να είστε καλά.